Βιντεοσκοπήστε το γάμο σας ή τη βάφτιση των παιδιών σας. Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Απέλα Studio. Φωτογραφική κάλυψη γάμων και βαπτίσεων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τους πιο έμπειρους φωτογράφους. Βιντεοσκόπηση με απόδοση high definition και δυνατότητα αποθήκευσης σε Blu-ray. Δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ για την παρουσίαση του γάμου και της βάπτισης και φυσικά το CD με όλες τις φωτογραφίες δικό σας. Απέλα Studio. Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνα 27310-89860 και 697-6767-874 και στην ιστοσελίδα www.apela.gr. Απέλα Studio. Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων. A lot of soul. Δύο 2.700 πολύτεκνες οικογένειες του νομού μας υπέβαλαν μέσω του Συλλόγου Πολυτέκνων Επαρχιών Λακεδαίμονος και Επιδαύρου Λιμηράς αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης διανομής τροφίμων σε απόρους. Όμως η απάντηση από τη Διεύθυνση Γεωργίας ήταν ότι τελικά δικαιούχοι κρίθηκαν μόνο 70 οικογένειες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προχώρησε σε ενημερωτική ανακοίνωση διαμαρτυρία, στην οποία αναφέρει την απόφασή του. Ή όλοι ή κανένας. Από την πλευρά της όμως, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι ο Σύλλογος Πολυτέκνων Επαρχιών Λακεδαίμονος και Επιδαύρου Λιμηράς αρνήθηκε να μπει στη διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών και ηλεκτρονικής υποβολής, όπως όριζε η Υπουργική Απόφαση, με αποτέλεσμα στα ηλεκτρονικά αρχεία της υπηρεσίας να μην υπάρχουν τα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις. Οι αιτήσεις όπως έπρεπε να είναι. Επειδή είναι χιλιάδες οι οικογένειες που ανήκουν στο σύλλογο αυτό, κρίναμε σκόπιμο να μιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Μαρίνα Κουφάκου, να μας πει τη δική της πλευρά και τι ακριβώς απαντά στην απάντηση, ανταπαντά για την ακρίβεια, στην απάντηση της Διεύθυνσης. Κυρία Κουφάκου, σας ακούμε. Καταρχήν, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ενημερώσω το κοινό μας και ιδιαίτερα όλους τους πολίτεκνους της Λακωνίας, από τους βόρειους δήμους μέχρι την Ελαφώνησο. Το Γερολιμένα, όλος ο σύλλογος, ο οποίος απαρτίζεται από ενταγμένα ταμιακώς εντάξει 2.770 οικογένειες. Είναι περισσότεροι οι πολύτεκνοι, αλλά αυτοί έχουμε την τύχη να είναι εγγεγραμμένα και νόμιμοι και να απαιτούν αυτά που δικαιούνται, τα τρόφιμα τα οποία δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2011-2012 είχαμε υποβάλει τις αιτήσεις μας με το τότε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητάγανε πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως. Και όλοι οι πολίτεκνοι να καταθέσουν το πιστοποιητικό και το εγκαθαριστικό της εφορίας. Δεν ζητάγανε τότε τίποτα. Όλοι οι πολίτεκνοι θα παίρναν τα τρόφιμα ανεξαρτήτου εισοδήματος. Ανεξαρτήτου. Άλλαξε στην πορεία, 12-13, αλλάζει και ζητάγανε, εκτός το εγκαθαριστικό της πολύτεκνης οικογένειας, ζητάγανε ότι και αυτά τα χαρτιά τα έχω, είναι γραμμένα από τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Γεωργίας Πάρτης, που ήρθαν εδώ και ζητάγαν αίτηση, όνομα, τεπώνυμο, ότι θέλω να συμμετέχω στο πρόγραμμα δωρεάν τροφίμων, μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συμμετέχω σε άλλο φορέα και το εγκαθαριστικό από την εφορία. Μέσα ήταν δηλωμένα τα κινητά τους, ο τόπος καταγωγή τους, ο τόπος διαμονής που μένουν και λέγανε μάλιστα ότι θα κάνετε διευκρίνηση για το κάθε ζευγάρι. Είναι στις 15.600, αυτά είναι από τη Διεύθυνση Γεωργίας. 15.600 για το ζευγάρι, για το ένα παιδί 19.200 και για το δεύτερο 22.800 και ούτω καθεξής για το κάθε παιδί. Ήρθαν εδώ, ενώ το 11 πήρανε όλοι οι πολίτεκνοι γιατί ήταν ανεξαρτήτου εισοδήματος, έρχονται τη δεύτερη χρονιά, 12-13, για να πάρουν, τους αποκλούνε από το πρόγραμμα εδώ, αφού λέξανε τα εγκαθαριστικά και είπαν ότι είναι οι πολίτεκνοι πολύ πλούσιοι. Και εδώ είναι η κατάσταση που την έφερε η ίδια η Διεύθυνση Γεωργίας, η υπεύθυνη της Γεωργίας. Επιλέξανε από τις 2.770 οικογένειες, επιλέξανε μόνο 530 οικογένειες για να πάρουν τρόφιμα.
Αυτή η επιλογή έγινε από εδώ. Όταν έγινε αυτή η διανομή τροφίμων, που πήραν ελάχιστες οικογένειες και ήταν και ελάχιστα και τα τρόφιμα σε ποσότητα, επαναστατήσανε. Έρχονται στην πορεία, αφού τελείωσε αυτό το πρόγραμμα, να κάνουμε την αίτησή μας για το 2013-2014. Όταν ερχόντουσαν ο κάθε οικογενειάρχης για να πάρει τα τρόφιμά του, δεν μας είχαν πει, ξέρετε, θα ζητήσετε κάτι προσθέτως. Μας ζητάγανε τα ίδια που ζητάγαν το 2012-2013. Όλοι οι πολίτεκνοι που είχαν έρθει και αυτοί που δεν είχαν κάνει την αίτηση και θέλαν να μπουν το 2013-2014 στο πρόγραμμα, φέραν αυτά τα δικαιολογητικά. Ξέρετε πόσες χιλιομετρικές αποστάσεις είναι από εδώ στη Νέα Πολή και στην Ελαφώνησο? Είναι δυνατόν να μαζέψουμε εντός 15 ημερών που έλεγε η προθεσμία των αιτήσεων? Όταν μας είπαν ότι, ξέρετε, ενώ έπρεπε να γίνει από την αρχή της διανομής, να δοθούν όλα αυτά τα στοιχεία που ήθελε το Υπουργείο, τα εγκαθαριστικά, φωτοτυπίες, η πιστοποιητικά οικογενειακής καταστάσεως, το δελτίο ταυτότητας των πολυτέκνων με τον αριθμό μητρώου της εκάστοτε οικογένειας, ότι δεν συμμετέχουν σε κανένα άλλο πρόγραμμα, ότι θέλουν να μπουν στο φορέα διανομής. Αφού τελείωσαν οι διαδικασίες των διανομών των τροφίμων, σε 15 μέρες περιθώριο έρχεται η Διεύθυνση Γεωργίας και μας λέει ότι ο Υπουργός, ο κύριος Σαφτάρης, ζητάει η φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας, των πολυτέκνων όλων, και το γνήσιο της υπογραφής. Ερωτάμε, ποιος άνθρωπος θα διανοηθεί ότι πρέπει όλοι οι πολίτεκνοι της Λακωνίας σε 15 μέρες 2.700 οικογένειες να μαζευτούν και να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής και την αστυνομική τους ταυτότητα σε φωτοτυπία? Ήταν αδύνατο για να μαζευτούν αυτά τα πράγματα. Πήγα εγώ προσωπικά. Κάνουμε καταρχήν πρώτα συμβούλιο, με το συμβούλιο μας. Προέβη στη διεύθυνση. Πήγα στην ίδια τη Διευθυντζανιτέα. Η κοπέλα θέλησε να βοηθήσει, να καλέσουμε, λέει, μέσω τηλεφώνου στο γραφείο της να βοηθήσει τους πολίτες. Και όταν της πήγα την κατάσταση και είδε ότι είμαστε τόσες πολλές οικογένειες, η κοπέλα είπε να δούμε τι θα κάνουμε. Λέω, αφήστε το, θα πάω στον Υπουργό, τον κύριο Τσαφτάρη. Βλέποντας τη διαμαρτυρία και ακούγοντας, γιατί η Σπάρτνη δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι πολύ μικρή, από τους βουλευτές που με πήρε τηλέφωνο ήταν ο κύριος Δαβάκης. Μου κλείνει ραντεβού τη συγκεκριμένη μέρα, Πέμπτη, να πάμε στον Υπουργό τον Τσαφτάρη να τον δούμε προσωπικά. Πήγα με θερμή παράκληση, έχω μάρτυρα τον κύριο Δαβάκη, πήγαμε μαζί, τον βρήκαμε, μιλήσαμε και με τον κύριο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κορασίδη, του είπαμε το θέμα, να δοθούν τα τρόφιμα σε όλους τους πολίτεκνους, με την προϋπόθεση ότι όταν έρθουν να πάρουν τα τρόφιμα για φέτος, θα φέρουν και την αστυνομική τους ταυτότητα ή το γνήσιο της υπογραφής. Λέει, θα το διευθετήσω το θέμα, μάρτυρας ο κύριος Δαβάκης, του είπαμε, δεν ισχύουν τα περσινά κριτήρια, θέλουμε και το υπόλοιπο, το γνήσιο της υπογραφής για την αστυνομική ταυτότητα, λέει, θα το δούμε το θέμα. Εμείς περιμέναμε ότι η Διεύθυνση Γεωργίας θα είχε συνοηθεί, θα μπορούσε να κάνει κάτι. Και όταν ακούν οι πολίτεκνοι της Λακωνίας ότι οι τρίτεκνοι της Σπάρτης πήρανε τρόφιμα, που καλά κάνανε και πήραν τρόφιμα, γιατί είναι πάρα πολλές φτωχές οικογένειες, και καλά κάνανε και να πάρουν όλοι άποροι, και ακούνε ότι οι πολίτεκνοι της Λακωνίας, απαρτιζόμενες από οικογένειες με 4, με 7, με 17 και με 19 παιδιά δεν πήρανε, έρχονται μετά σε εμάς να ζητήσουν το λόγο. Και εμείς τους λέμε ότι ήταν θέμα ότι δεν καταθέσαμε, γιατί ζητήσαν την αστυνομική ταυτότητα, καταθέσαμε, κάναμε την αίτηση και να μπούμε στο πρόγραμμα. Και από τον έλεγχο που έγινε εδώ πέρα για τις 530 οικογένειες, βγάλανε τις 70 να πάρουν πάλι. Δηλαδή, αν δίδαμε εμείς τρόφιμα μόνο σε 70 οικογένειες, τι θα γινόντουσαν οι άλλοι? Αποφασίσαμε οι όλοι κανείς. Περιμέναμε όμως την ευαισθησία της αντιπεριφερειάρχης σας. Όπως έκανε και πήραν οι τρίτεκνες, να πάρουμε κι εμείς. Έστω για να φανεί, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν καρκινοπαθή άτομα. Έχουμε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, με πολλά προβλήματα, με ειδικές ανάγκες. Δεν έχουν να φάνε. Έρχονται εδώ και ζητάνε 5 ευρώ για να πάρουν το ψωμί τους. Και αναγκάζει το σύλλογο με όλη τη φτώχεια που διακατέχει τη σημερινή εποχή και με αυτά τα οποία μας έχουν κόψει, τα δικαιώματά μας, τα οποία είναι πάρα πολλά. Δεν θέλω να μιλήσω για να μην σας τρώω και το χρόνο σας, αλλά αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και μια άλλη εκπομπή για να ακούσετε τα δικαιώματα τα οποία οι πολίτεκνοι υποφέρουν, και το βασικότερο, μας κόψανε το πολυτεχνικό, μας κόψανε η ισόβια πολυτεχνική σύνταξη, την τιμητική σύνταξη. Θα ήθελα να αναφέρω ότι περίμενα
ότι από την περιφέρεια κάτι θα γινόταν. Όχι, να προβούνε και να φέρουν ότι εμείς δεν υποβάλαμε τα χαρτιά μας, τους διαψεύδω και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Μαυρίδη, ο οποίος ήρθε εδώ πραγματικά και έλεγε τι θα κάνουμε, πώς να φτιάσουμε τα χαρτιά μας και την περσινή χρονιά ήταν ο μόνος αρρωγός που βοήθησε. Ο κύριος Μαυρίδης, του δίνω συγχαρητήρια και τον ευχαριστούμε για τη συμβολή του, γιατί ήταν άρρωστος και ερχόταν εδώ και βοηθούσε τον υπάλληλο πώς πρέπει να καταθέσει. Ζητήσαν δισκέτες. Φτιάσαμε δισκέτες. Τα στείλαμε δισκέτες και πέρσι. Δεν στείλαμε φέτος γιατί ζητήσανε την αστυνομική τους ταυτότητα. Και επειδή δεν υπήρχε ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, μας βγάλανε από το πρόγραμμα. Είναι αδικία και θα ήθελα να πω. Φταίω βέβαια και εγώ σε αυτό το θέμα, διότι δεν ενόχλησα τον κύριο Τατούλη. Ο κύριος Τατούλης που τον εκτιμάω ιδιαίτερα, και όχι μόνο εμείς, όλοι οι πολίτεκνοι, το λέω προσωπικά για τον εαυτό μου, επειδή έχω μάθει ότι τυχαίνει να είναι από πολίτεκνη οικογένεια και αυτός, έχει πολίτεκνη οικογένεια, θα ήθελα μέσω του Απέλα, μέσω από το σταθμό σας. Θέλω μία συνάντηση μαζί του, να το λάβει και αυτός υπόψη του, διότι εμείς ενημερώσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, ότι οι πολίτεκνοι απέχουν εντελώς από τη διανομή τροφίμων και είναι οι μοναδικοί που είναι στη Λακωνία. Οι άλλοι σύλλογοι πήρανε, τους κόψανε τους άλλους συλλόγους. Δεν πήρανε όλοι λόγων επειδή είναι και αυτοί πλούσιοι. Δώσανε σε ορισμένες οικογένειες, δεν δώσανε σε όλες τις οικογένειες. Έχουν μείνει πολλές οικογένειες απ' έξω. Και αυτά που λέει η Διεύθυνση Γεωργίας, ότι πήραν άλλοι συλλόγοι, τους διαψεύδω. Τους βγάλανε πολλούς έξω διότι είναι πλούσιους. Λόγω εισοδήματος. Αλλά θα ήθελα να κρυθούν και με αυτά τα κριτήρια ποιοι είναι οι πλούσιοι και ποιοι δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι. Οι 70 οικογένειες κάνανε αιτήσεις. Πώς βγήκαν 70 οικογένειες. Αίτηση κάνανε όλοι τους. Όλοι τους κάνανε. Αλλά δεν είχαν υποβάλει την αστυνομική τους ταυτότητα και το γνήσιο της υπογραφής. Οι 70 υποβάλλανε. Κανείς. Και έρχονται από τον έλεγχο που έγινε. Κοιτάξτε τον αστυνομικό. Εδώ, κοιτάξτε. Ήρθε εδώ η Διεύθυνση Γεωργίας. Ήρθε εδώ η Διεύθυνση. Θέλετε να ελέγξετε οποιαδήποτε τσάντα θέλετε. Μπορείτε να πούμε ότι όποιος δεν πιστεύει αυτά, μπορεί να έρθει, έχετε εδώ τα αποδεικτικά, βέβαια, να τα δούμε. Έχουμε τα επιχειρήματά μας, όποιος αφισβητεί για τα λεγόμενά μας, να έρθει εδώ να αλλάξει τους φακέλους, να δει τι ζήτησε η Διεύθυνση Γεωργίας, τι καταθέσαν οι πολίτεκνοι όλης της Λακωνίας και γι' αυτό ακριβώς έχω αυτή τη, όχι απέχθεια, διότι οι πολίτεκνοι που πρέπει να βοηθούν, τους αφήνουν απ' έξω. Και ένα περισσότερο, η κυρία Αντιπεριφερειάρχησα που έπρεπε να συμβάλλει στο πρόβλημά μας και έπρεπε, διότι την υποστηρίζει η πολίτεκνη οικογένεια και εκεί που είναι σήμερα η πολίτεκνη οικογένεια είναι αυτή η δεδομένη που έχει συμπεριφερθεί και είναι σε αυτό το πόστο. Είναι απαράδεκτο δηλαδή. Την ευχαριστώ, θέλησε να βοηθήσει, δεν έκανε όμως τίποτα. Και παρακαλώ παράκληση τον κύριο Τατούλη, όχι μόνο σε αυτόν, έχω μάρτυρα τον κύριο Δαβάκη, όλους τους βουλευτές του νομού, να, όσοι θέλουν να ανταποκριθούν στα προβλήματα και να δουν τι προβλήματα έχει ο Σύλλογος Πολυτέκνων που απαρτίζεται από τόσες πολλές οικογένειες, είμαι πάντα στη διάθεσή τους να έρθουμε να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και να δουν αν δεν είχαμε ενημερώσει νωρίτερα τον κύριο Τσαφτάρη για το πρόβλημα. Τι έπρεπε να κάνει ο κύριος Αυτάρης, δεν έπρεπε να δώσει, να πει ναι, αφού παίρνει μεν, να παίρνει και δε. Δεν είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά από το Υπουργείο. Γιατί δεν είχαμε προβλήματα τόσα χρόνια. Όταν ο κύριος Φούρκας, υπήρχαν οι πυροπαθείς. Μας κάλεσε και μας είπε: έχω φασόλια, έχω γίγαντες, θέλω να τα καταθέσω στο Σύλλογο. Και πήγε, μας τα έδωσε. Πώς δεν μπορούμε να πούμε για τον κύριο Αργυτάκο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που μας παρέχει τη στέγαση δωρεάν και ξεκίνησε από τον συγχωρημένο τον Αντωνάκο και από τον κύριο Ματάλα. Είναι προς τιμή τους για το νερό. Για το νερό. Μας έχουν κάνει έκπτωση 50%. Τι έχει κάνει η περιφέρεια. Κυρία Κουφάκου, αυτά θα τα πούμε σε κάποια εκπομπή αναλυτικά για όλα τα προβλήματα των πολυτέκνων. Εσείς τώρα, ο λόγος είναι η απάντηση. Η απάντηση δόθηκε, όποιος... Όχι, θα ήθελα, συγγνώμη σας διακόπτω, όποιος έκανε αυτή την καταγγελία ότι δεν καταθέσαμε χαρτιά, τους διαψεύδω, ψεύδονται και αυτοί που θέλουν να ρίξουν λάσπη στο Σύλλογο και ειδικά στο πρόσωπο το δικό μου να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Διότι θα έχουμε για πακόλουθα. Θα έχουμε υπακόλου. Εκείνο που λέω δημόσια, συγχαίρω τον κύριο Μαυρίδη, διότι ενδιαφέρθηκε για το Σύλλογο.
Μαζί μας έχουμε και το μέλος της Εξελεκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, κύριο Γιώργο Στάικο. Ακούμε και εσάς, τη γνώμη σας για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να πω, όπως και η κυρία Πρόεδρος, ότι ο Σύλλογος μας αποτελείται από 2.700 οικογένειες και το οποίο εμείς όλος ο Σύλλογος είμαστε άμυστοι και εκτελούμε ένα κοινοφιλές έργο. Λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιοι αναφέρουν αυτά τα πράγματα ότι ο Σύλλογός μας δεν ενδιαφέρθηκε για να πάρουν οι πολίτεκνοι έστω αυτά τα λίγα τρόφιμα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί ο Σύλλογος μας η δουλειά του είναι αυτή να μεριμνεί να παραλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όπως σας είπε και η κυρία Πρόεδρος, όταν έγινε η διανομή για τα 540 άτομα... 530. 30 άτομα, οικογένειες. Ναι, οικογένειες. Μας είχαν πει, ας πούμε, το Υπουργείο Γεωργίας, να μας φέρουν τη φορολογική δήλωση και το πιστοποιητικό για οικογενειακές καταστάσεις. Όταν εμείς μοιράσαμε τα τρόφιμα, μετά έρχεται και μας δώνει μια προθεσμία 18 ημέρες, 15-18 ημέρες, να μας προσκομίσουν πάλι οι πολυτεκνοί αυτοί, οι 2.700 οικογένειες του νομού Λακωνίας, μια υπεύθυνο δήλωση και φωτοτυπία της ταυτότητας με το γνήσιο της υπογραφής. Πώς μπορεί ποτέ να γίνουν αυτά μέσα σε 15 μέρες. Και άλλωστε για μένα, ναι, οι πολυτεκνοί δεν παρακαλούν, δεν επαιτούν, απαιτούν. Και αυτός όποιος κατηγόρησε το σύλλογό μας ψεύδεται σε στόλος. Και τη λάσπη να τη ρίξει σε αυτούς που ευθύνονται, στους τοπικούς παράγοντες και όχι στο σύλλογό μας. A lot of soul.